Ηρακλή, πέτυχε το γκολ της νίκης. Έκανε το 1-2, πάγωσε την Τούμπα που ούτως ή άλλως, όπως είπαμε, ήταν παγωμένη, λιγοστός ο κόσμος. Νέα προβλήματα για τον ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό από το κύπελο. Ενώ υπάρχει απόλυτη ικανοποίηση στον Ηρακλή που πήρε 6 βαθμούς σε παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Τώρα μπορούμε να δούμε τις καλύτερες φάσεις από το χθεσινό παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή. Η παλιά προς την περιοχή γίνεται το σούτι μπάλα φεύγει out. Καπετανόπουλος βλέπει τον Αναστασιάδη που φεύγει. Γιάννης Αναστασιάδη, συγγνώμη που είναι γρήγορος. Με αντίπαλο το Δανίλη Παπαδόπουλο. Αναγκάζεται να γυρίσει, θέλει να βγάλει την τσέντρα. Λαγωνίδης, Παπαδόπουλος, Λαγωνίδης μπροστά από τον Αναστασιάδη. Ο Γιουκούδης στη φάση. Γίνεται το σούτι, ένα πολύ καλό σούτι μπάλα φεύγει out. Εδώ ο Μιχάλης Μπέλης, ο Ανατολάκης, ο Καλλιγάς. Όλος ο κόσμος βέβαια στην περιοχή του Πολυχρόνη Καλλιγά. Για την εκτέλεση του κόρνερ, του πρώτου που κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Εκτελείται. Βγαίνει ο Καλλιγάς, προσπαθεί να διώξει με γροθιές μια κεφαλιά, μια νέα κεφαλιά και τελικά η μπάλα στα χέρια του Καλλιγά. Εκτελείται το φάουλ. Στολτίδη στο έδαφος, θα πρέπει να γίνει χέρι. Και είναι πέναλτι. Ο Στολτίδης διαμαρτύρει την μπάλα. Θα ξαναδούμε βέβαια τη φάση, θα πρέπει να χτύπησε στο χέρι του Άκη Στολτίδη. Βλέπουμε και πάλι τη φάση. Ο Τουρσουνίδης εκτελεί. Μπάλα περνάει, χτυπάει στο χέρι του Στολτίδη, παίρνει φορά ο Γιουκούδης, την μπάλα στα δίχτυα και 1-0. Χάβος, έγινε το λάθος. Στολτίδης. Η παλιά για το Μιρτσέκη που έφυγε κανονικά και είναι σε πλεονεκτική θέση. Θέλει να πλασάρει και τελικά είναι το 1-1. Ο Νίκος Μιρτσέκης ισοφαρίζει, το βλέπετε εδώ πώς πανηγυρίζει. Εδώ η παλιά από τον Στολτίδη που έφυγε κανονικά. Εδώ ο Νίκος Μιτσέκης. Το ένα το φετινό γκολ για τον ικανότατο αυτό σκόρερ. Η μπάλα στα δίχτυα παρά την προσπάθεια των παιχτών του ΠΑΟΚ. Ανατολάκης ξεφεύγει, βγάζει την σέντρα. Έγινε το λάθος, το δυνατό σουτ και η μπάλα στα δίχτυα από τον Λαγωνί θα πρέπει να είναι. Είναι το 1-2 στο 35. Εδώ βλέπετε την παράλληλη σέντρα. Έγινε εδώ το λάθος, το σούτι μπάλα στα δίχτυα. Ο Μιρτσέκης προσπάθησε να ξεφύγει, απέναντι είναι ο Μπορμπόκης που είναι σε καλή θέση, κάνει και το σούτ. Ο Μιχόπουλος σώζει. Αυτά έγιναν, Χριστό, μετά στον αγώνα του γηπέδου της Τούμπας. Τώρα θα περάσουμε σε ένα ρεπορτάζ που ετοίμασαν οι συνάδελφοι αμέσως μετά με τους προπονητές των δύο ομάδων. Στέφανε Μπορμπόκη, μια σπουδαία νίκη πέτυχε ο Ηρακλής εδώ μέσα στο γήπεδο της Τούμπας. Το περιμένατε? Όπως είχα πει και μέσα στην εβδομάδα, αυτό το μάτς ήταν για μας το μάτς της χρονιάς. Γιατί με αυτό το μάτς τώρα πλησιάσαμε πολύ τον Όφη. Νομίζω στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός. Βγήκε στην επίθεση, έχασε 2-3 ευκαιρίες, έβαλε τον γκολ, άσχετα πως το έβαλε. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω κάθισε πολύ ομάδα το ΠΑΟΚ. Πήραμε εμείς την πρωτοβουλία. Χάσαμε 2-3 ευκαιρίες και πετύχαμε και 2 γκολ. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο. Φανήκαμε εμείς και τυχεροί και κερδίσαμε. Νομίζω ότι έγινε ένα αρκετά καλό παιχνίδι σε ένα δύσκολο αγωνιστικό τερέν. Οι ομάδες μπορώ να πω ότι είχαν από ένα ημίχρονο. Εμείς από την πλευρά μας γνωρίζαμε ότι θα αντιμετωπίσουμε ένα ΠΑΟΚ με πάρα πολλά προβλήματα, ειδικά μετά το παιχνίδι της Τετάρτης. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να είμαστε. Δεχτήκαμε ένα γκολ, μπαίνοντας στο ημίχρονο και συζητώντας με τα παιδιά, βλέποντας και οι δύο ότι μπορούν να καταφέρουν κάτι καλύτερο, μπήκαμε πιο αποφασιστικά στο δεύτερο ημίχρονο και πετύχαμε 2 γκολ και πήραμε μια, μπορώ να πω, αρκετά μεγάλη νίκη, η οποία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο μέλλον. Όσο είχαμε δυνάμεις στο πρώτο ημίχρονο και παρά τις ελλείψεις μας και όσο ο Ζαγοράκης στεκότανε και καθοδηγούσε την ομάδα τόσο στην άμυνα όσο και στο χώρο του κέντρου, κατορθώσαμε, επιβάλαμε το παιχνίδι μας και νομίζω χάσαμε αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο που θα μπορούσαμε να είχαμε ένα σκορ ασφαλείας. Στο δεύτερο, τραγικά λάθη πάλι
και φοβερές αδυναμίες που έδειξε η ομάδα, τόσο από την κόπωση, ιδιαίτερα από τους βασικούς παίκτες, αλλά και από την αδυναμία, από την ανυπαρξία, θα έλεγα, των αναπληρωματικών, ήρθαν εκείνες τραγικές στιγμές και χωρίς ιδιαίτερες ευκαιρίες ο Ηρακλής πήρε μια πολύτιμη νίκη.